Σήμερα, αλλά σας το υπόσχομαι, κάτι θα ετοιμάσω την άλλη εβδομάδα που έρχεται, το νου σας να τραντάξω. Κάτι θα φτιάξω, θα σκεφτώ. Ο νους θα κατεβάσει και ό,τι σκεφτώ σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει. Μία από εδώ, μία από εκεί, πάω να ξεκινήσω. Γιατί άμα με πιάσει η πάρλα μου, δεν πρόκειται να σταματήσω. Πάμε να δούμε θέματα, να δούμε καλεσμένους και να είστε σίγουροι κι εσείς θα σας κάνω ευτυχισμένους. Και έτσι πάμε να ξεκινήσουμε με την Φόφη μας Μιλωνά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το έχουμε το ποίημα. Το έχουμε, σαν την Αστέρο νόμιζα ότι θα βγει. Άρια, πάμε να περάσουμε τώρα να δούμε και τα βιντεάκια που έχουμε από το TikTok. Ναι, τα αγαπημένα μας βίντεο στο ναι, TikTok. Στο TikTok, βέβαια. Α, εδώ είμαστε για τα ημερολόγια. Να πούμε ότι είναι το ημερολόγιο Ήρδα, έχει βγει ήδη στην αγορά. Έχει βγει. Είναι για καλό σκοπό. Για το Χριστοδουλάκιο το Ίδρυμα, θα πάνε τα έσοδα εκεί πέρα. Έγινε η παρουσίαση του 10 Μαρτίου. Έτσι ακριβώς. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, να σας το στείλουμε, να το αγοράσετε, να σας πούμε που μπορείτε να το βρείτε. Μέσα στο ημερολόγιο θα δείτε πολλές γυναίκες και εμάς τις ίδιες. Ποιος μήνας είσαι? Μάιος. Εγώ είμαι Ιούλιος. Μάιος. Μας τράβηξε τις φωτογραφίες, είμαστε στο στούντιο του... Η διοργάνωση να πούμε ότι είναι από τη Ρένα Σιγάλα. Από τη Ρένα Σιγάλα και έτσι. Είμαστε στο στούντιο του Γιάννη του Παυλίδη που είναι εξαιρετικός. Φωτογράφος. Εξαιρετικός, ναι, φωτογράφος καστικός. Θα κάνει και έκθεση νομίζω με τις φωτογραφίες μας μετά. Πολύ αντρική φωτογραφία και ναι. Από ό,τι ενημερώθηκα και μίλησα και με τον ίδιο, ναι. Κάνει πολύ και τη γυναίκα και το αντρόγυνο, αλλά πολύ περισσότερο το ανδρικό το έχει δηλαδή. Κανονικά πρέπει να έρθει και εδώ σε εμάς και στο στούντιο να τα πει, να μας δείξει. Να φέρουμε καλεσμένο. Φυσικά, να δείξει έτσι. Και τη δουλειά του, να δείξει και εμάς που μας τράβηξε, έχει και άλλες φωτογραφίες δικές μας έτσι. Και να μας τα πει όλα. Ναι, και έτσι να δεν είναι. Σωστά. Και να πούμε ότι το ημερολόγιο έχει όλα τα χρώματα της Ήρυδας. Ναι, ναι, ναι. Και αξιόλογες γυναίκες που είναι έτσι. Στον κάθε μήνα. Η Ήρυδα, η θεία των χρωμάτων. Λοιπόν, τώρα εδώ είμαι στη Σμύρνη. Ωραία Σμύρνη. Η Σμύρνη είναι πολύ ωραία. Εκεί πιο κάτω είναι το σπίτι μου, στο κέντρο βρίσκομαι. Ήμουνα περίπου μια εβδομάδα μετά το φωνικό σεισμό που έγινε. Πολύ άσχημα τα πράγματα, παιδιά, στην Τουρκία. Όχι στη Σμύρνη. Σμύρνη πήγες δεν... καθόλου στο σεισμό. Όχι, όχι, όχι. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα γινόντουσαν. Κάθε μέρα. Δεν πας, δεν πλησιάζεις. Εγώ πήγα, όλοι μου λέγανε είσαι τρελή, τι κάνεις εκεί πέρα. Εντάξει, τη γλίτωσα, δεν κουνήθηκα καθόλου. Πήγα καλά, γύρισα καλά. Τράβηξα και ένα βιντεάκι έτσι να το δει. Αλλά άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Πήγες από κοντά στο σεισμό, όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν πήγα. Δεν πήγα, δεν πήγα. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω και αν μπορούσα να βοηθήσω. Απλά φοβάμαι γιατί γινόντουσαν κάθε μέρα μεγάλη σεισμή, άνω των 5. Α, δηλαδή συνεχίσανε. Συνέχεια. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε, ίσως γίνονται ακόμα. Μη σας το πω με σιγουριά. Επειδή η εκπομπή μας είναι μαγνητοσκοπημένη, γι' αυτό δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ναι. Αυτό. Εδώ είναι ένα σκυλάκι.
Το οποίο. Κουβαλάει το μωρό του και πάει στην τουαλέτα να κάνει το πιπί του. Και το Μα μωρό του. Είναι σκυλάκι, δεν το κάνει το καθένα σκυλάκι. Κουκλάκι. Και κοίτα, κοίτα, κοίτα. Κλείνει το καπάκι, τρώει το καζανάκι, παίρνει το μωρό του και ξαναφεύγει. Πανέξυπνο. Πανέξυπνο. Δείχνει ότι τα ζωάκια μας έχουν πολύ νοημοσύνη. Φυσικά, όλα τα ζωάκια έχουν νοημοσύνη. Και νομίζω ότι θέλουν και τη σωστή εκπαίδευση. Εμείς δεν έχουμε. Όχι εμείς συγκεκριμένες. Ναι. Το μωρό που πίνει νερό με το σκύλο φύγει πιο και του λέει, άσε με πιο εγώ. Η αλήθεια είναι ότι τα μωρά... Μιμούνται, κάνουνε ό,τι βλέπουνε. Μεγαλώνει ένα σκύλο, ό,τι βλέπει το κάνει. Έτσι, έτσι. Ακριβώς. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι είναι. Να δούμε και το επόμενο. Το επόμενο πρέπει να είναι από διασκέδαση. Ναι. Όντως. Είμαστε Ελευθέρης Πανταζής, Χρήστος Δάντης. Α, ωραία. Τέλεια, δεν είναι ωραία. Νομίζω είναι από τα πολύ ωραία προγράμματα που έχουμε φέτος. Αξίζει να πάτε να το δούνε, πραγματικά. Δίνουν τα ρέστα τους και ο Λεπά και ο Δάντης. Και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι ο αδελφός του Παντελίδη, είναι ο Κωνσταντίνος ο Παντελίδης και είναι άλλα δύο παιδιά, τα οποία, συγγνώμη, τη μία και την κοπέλα τη λένε Αθηνά, δεν θυμάμαι το επιθετό της και τον άλλο νομίζω... Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Πάντως είναι ωραίο το σχήμα. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Και θα δούμε ακόμα ένα βιντεάκι που έχω φέρει. Ναι. Εκεί πάλι που τραγουδάει ο Δάντης, είναι μπροστά μας, φίλος μας ο Δάντης, αγαπημένος, και δίνει το μικρόφωνο τώρα. Πού, σε στενά. Στην. Πού, καλά. Έβη την Κρανιδέλη. Τι λες τώρα. Μία και μοναδική. Τραγούδησε η Εύη. Ναι, 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 ναι. Έλα στο μικρόφωνο στην Εύη. Πες τα Εύη, πες τα φωνάρα μου, κούκλα. Έτσι, έτσι. Ναι. Την οποία δεν την έχουμε την Εύη. Ναι, ναι, πρέπει να γίνανε τώρα όλα αυτά με τα ατυχήματα, με όλα αυτά. Τέλος πάντων θα έρθει, θα μας τα πει και από κοντά και θα τραγουδήσει. Έτσι. Και θα μας πει και τα νέα της. Ωραία. Την επόμενη θα πάμε παρέα. Ναι, να πάμε. Ναι, θα πάμε να ανέβουμε στο τραπέζι και να χορεύουμε. Τώρα τελευταία που έχω ξεκινήσει λίγο και έχω πάρει λίγο τα πάνω μου. Ναι. Τουλάχιστον με λίγα πάνω κάτω. Mm-hmm. Θα πάμε. Θα πάμε και παρέα, θα γυρίσουμε παντού. Έτσι. Αυτά από εμάς. Την επόμενη εβδομάδα η συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Σας φιλώ. Πάμε τώρα να περάσουμε τηλεθεατές. Στον Εξική Ατριβουλίδη, στον ανταποκριτή μας που βρίσκεται στο εξωτερικό, να πάμε να περάσουμε να δούμε τι γίνεται έξω από το Καπιτόλιο. Εξικία μας, δείξε μας τα όλα. Σκόμαστε στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ουάσιγκτον. Επίσω μου είναι το Καπιτόλιο. Μπροστά υπάρχει μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη με κόσμο που μαζεύεται γύρω και σε κάποιο σημείο όπως βλέπουμε εκεί πέρα είναι τα λευκά μάρμαρα, υπάρχουν γλυπτά που έχουν να κάνουν με τον Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, πανέμορφα συμπλέγματα τα οποία λείπουν από την Ελλάδα μας, ενώ αυτός ο λαός με την βραχύλια ιστορία του σέβεται, θυμά, προβάλλει την ιστορία μέσω τέχνης, με υπερηφάνεια για τους προγόνους του. Μπροστά ακριβώς από το Καπιτόλιο υπάρχει μια καταπληκτική τεχνητή λίμνη που μαζεύεται κόσμος και παιδάκια και ταΐζουν πουλιά ή χρησιμοποιούν τα τελικά κατευθυνόμενά τους μέσα στη λίμνη όπως καραβάκια. Η πλατεία αυτή είναι τεράστια και καταλήγει πιο κάτω από το μνημείο του Ουάσιγκτον που είναι ένας τεράστιος οβελίσκος. Είναι πραγματικά πίστευτο το μέγεθος και η ομορφιά και περικλείεται από μεγάλα μουσεία. Το μουσιακό συγκρότημα ανήκει στο Smithsonian. Μια πανέμορφη ημέρα σε μια καταπληκτική πολιτεία γεμάτη κλασικά έργα. Βρίσκομαι πιο κοντά στο Καπιτόλιο και εδώ βλέπουμε τα συμπλέγματα από τον εμφύλιο πόλεμο.
με το άγαλμα του στρατηγού Γκραμ, ο οποίος είναι ο νικηφόρος στρατηγός που ένωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, νικώντας τον Νότο. Και πάμε να δούμε και ένα πολύ ωραίο άλλο σύμπλεγμα. Εδώ βλέπουμε το Καπιτόλιο και θα δούμε λίγο την πλατεία που ενώνει Καπιτόλιο με το μνημείο αφιερωμένο στον George Washington. Μια απίστευτη πλατεία που θυμίζει πιο πολύ αρχαία Ελλάδα και Ρώμη. Βρισκόμαστε λίγο πιο μακριά από το Καπιτόλιο και προχωράμε στο πανέμορφο λάτωμα που υπάρχει μπροστά, μια πλατεία καταπληκτική, πραγματικά τεράστια, που αρχίζει, μπορούμε να πούμε, πίσω από το Καπιτόλιο ή από μπροστά από το Καπιτόλιο και ξεπερνάει ακόμα και τον Λευκό Οίκο. Επιστρέψαμε από τον Εξοικία Τριβουλίδη και πάμε να περάσουμε στη Μαρία Βρετάκου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, πολύ καλά. Και εμείς καλύτερα. Σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε από μαλλιά, θα πούμε κάτι διαφορετικό. Για τα backstage στην ταινία που γυρίζουμε. Εγώ θα τα πω όλα. Εμένα με πήγανε για μαλλιά. Πώς βρέθηκα στο γυαλί, δεν ξέρω. Έχεις κολλητή την άρια. Πήγα, τους έβαψα, πήγα, τους χτένισα, τους κούρεψα, τους έκανα τα μαλάκια ωραία και καλά και ξαφνικά βρέθηκα μέσα στο γυαλί. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Να σου πω. Με την Άρια όλα γίνονται. Με μένα όλα γίνονται τηλεφέρετες, όπως καταλαβαίνετε, ώρες-ώρες. Όχι πάντα, αλλά ώρες-ώρες γίνονται. Γελάσαμε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, δεν είναι τόσο, δεν είναι κωμωδία το έργο. Είναι κοινωνικό. Είναι κοινωνική. Να πούμε δύο λόγια ότι λέγεται «Η Απόφαση», είναι από το Θεόδωρο Κολοβό. Μέσα πρωταγωνιστή η Έμμα Ζαφυρούδη μαζί με ένα νέο ηθοποιό, με ένα νεαρό. Όπου τι γίνεται, θα σας πω λίγο, δεν θέλω να τα πω όλα, μην πει τίποτα ο Καλαβός, θα τα λέω όλα. Πάντως, το μόνο που μπορώ να σας πω, ότι είναι κοινωνική ταινία και να δούμε λίγο από τα backstage με όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, είναι και άλλα, απλώς τη συγκεκριμένη μέρα ήταν τα συγκεκριμένα παιδιά. Έτσι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, Βασίλη Τάφος, Μερικα Πόλη, Αναστασία, Δημήτρης. Εξαιρετική. Ναι, αλλάζετε τις εικόνες έτσι. Είναι στα backstage αυτά, ναι, που βλέπετε. Ναι, είναι εξαιρετική, είναι εξαιρετική. Φάγαμε πάρα πολλές ώρες γύρισμα. Γελάσαμε πάρα πολύ, να σας πούμε. Γελάσαμε πάρα πολύ. Μας περιποιηθήκανε στο Τρέζουλι και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, εξαιρετική. Ωραία. Παιδιά που συμμετείχανε. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στην ταινία τη συγκεκριμένη. Ο Θοδωρής στο βάθος. Τις καρζόνες, φαίνανε τα φαγητά. Και έκανες και ωραίο μαλλί βέβαια, έτσι. Εννοείται. Μας έφτιαξε ωραία τα μαλλιά μας και ήμασταν όλες περιποιημένες, μπορώ να πω. Εννοείται. Σε αυτό είμαστε πρωτοπορούμε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να μας έρθουν και άλλες ταινίες, Μαρία μου, αφού κάναμε την αρχή και είναι η πρώτη συμμετοχή μας σε ταινία και την κάναμε και μαζί. Και μαζί, ε. Και μαζί. Δεν έχουμε να πιάσουμε για τίποτα κόκκινο. Κόκκινο, να το. Είπαμε και τη λέξη μαζί, να το πιάσουμε και ένα κόκκινο. Να μας έρθουν και άλλα στην πορεία. Και κοίτα τι έπιασα, καρδούλα. Έχει μείνει από τον Άγιο Βαλεντίνο, παιδιά. Μην παρεξηγείτε. Από τον Άγιο Βαλεντίνο μας έμεινε η καρδιά. Πραγματικά, Μαρία μου, να μας κάτσουν και άλλα πράγματα. Εμείς, να ξέρετε, είμαστε πολύ εύθυμοι σε δραστηριότητες. Βέβαια. Έτσι, σε ό,τι αφορά... Βασικά, μας αρέσει να περνάμε καλά. Φτιάχνουμε ωραία μαλλιά, φτιαχνόμαστε, γελάμε, καλαμπουρίζουμε. Σωστά. Ταξιδεύουμε. Έτσι ακριβώς.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μαλλιά που μας έφτιαξες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμένα προσωπικά δεν με έχεις αφήσει καθόλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε πριν φύγεις, μία υπενθύμηση, το κομμωτήριό σου, ότι βρίσκεται Καραϊσκάκη 124 στο Χαϊδάρι. Για αν θέλετε να φτιάξετε τα μαλάκια, σας δώσω και μια προσφορά έτσι. Και το τηλέφωνο μας είναι 6983-44-49-88 και 210-59-112. Η προσφορά μας λοιπόν να είναι βαφή αντάβιες 50 ευρώ. Α, ωραία. Τι πιο ωραίο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαράκη. Αρκεί να μας πείτε ότι είσαστε από την Άρια. Είναι και αυτό. Μην ξεχάσετε το όνομά μου, γιατί είναι ο code. Για την προσφορά. Είναι ο κωδικός. Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Τώρα θα μιλήσουμε για την εταιρεία Κλειδέρης Αλέξανδρος Accessories, όπου έχει έδρα Αγίου Μάρκου 15 στην Αθήνα. Η εταιρεία, η δραστηριότητά της είναι στη χοντρική πώληση σε accessories, καπέλα, ρούχα και τσάντες. Να πούμε ότι τα κοσμήματα είναι σε ασήμι και ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι και όλα φέρουν σφραγίδα. Η εταιρεία η συγκεκριμένη δραστηριοποιείται σε όλα τα νησιά, γιατί πλέον δίνει προϊόντα σε όλα τα νησιά της Ελλάδος και όχι μόνο. Λειτουργεί από το 2003, πάντα έχει καινούρια σχέδια και πάντα είναι ποιοτικά. Και απλώς σας προτείνουμε τα καλύτερα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ σύντομο. Μένετε εδώ γιατί έχουμε πολύ φάσιον. Have you ever wandered further into your wildest dreams? Where you're flying higher, do what you desire. Where you can stay in love with your heart and will meet one more time. And we will be together. You can fall in love. Κύβος Θέσπια Winery, Λεωφόρος Αθηνών 75 Αθήνα. Μοναδικές επιλογές για δώρα από εκλεκτές ετικέτες κρασιών από τον ελληνικό και ξένο αμπελώνα. Παλαιωμένα αποστάγματα, εινοπνευματώδη ποτά και λικέρ που θα προσφέρουν χαρά και απόλαυση στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κύβος Θέσπια Winery, από το 1998, ευγενικά και φροντισμένα. Ζωντανέψτε τις εικόνες των αναμνήσεών σας. Δώστε μια vintage αισθητική και δημιουργήστε μια μοναδική ατμόσφαιρα με τα χρώματα κυμωλίας All Times. Από την Κοσμοχρώμη. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και έχουμε κοντά μας την Ντίνα Βούρτς, ηθοποιό, πολλά χρόνια. Είχες κάνει και ένα διαλυματάκι, αλλά ξανά στα βήματά σου. Έτσι, ξανά. Θέλω να μου πεις λίγο για τη συνεργασία σου. Ναι, όταν τελείωσα τη σχολή είχα πάει μια μεγάλη περιοδία του Πλατάκη, mm-hmm. με Ατζολετάκη, Σαμπουτζάκη, Στυλιανοπούλου, Καλουτά, ονόματα πολλά. Ναι. Ναι. Ήταν πολύ καλή εμπειρία για μένα. Δούλεψα σε παιδικά της Φωτίου, στις Τριανταφυλλίδη. Δουλέψαμε την Τριανταφυλλίδη, τη Νίκη. Ωραία. Ναι, ναι. Με το Φυσούν, στο Θέατρο Αθηνά, Βάνα Μπάρμπα, Πολίνα Γιονάκη. Όλο γυναίκες και ένας άντρας ήμασταν. Ναι, κορίτσια πιάστατον, του Άλκη Παπά. στο Εθνικό, στο Εμπρεσάριο της Σμύρνης. Πες μου λίγο για τις εμπειρίες σου. Τι ήταν αυτό που ξεχώριζες, που σου έμεινε, που είχες... Αυτό που μου έμεινε ήταν με την Άννα την Καλουτά. Το πόσο ήταν, δηλαδή πάνω στη δουλειά είχαμε πάει ταξίδι, το πόδι της κουρασμένο. Κάναμε τρεις παραστάσεις στη Μυτιλίνη. Κοιτούσε πρώτα να πάει στο θέατρο και όχι να ξεκουραστεί, να κάνει συνέχεια βαράκια για το πόδι της και ήταν πραγματικά, λες, αυτό είναι. Δεν κοιτάμε δηλαδή πώς ναι, να περάσουμε καλά.
κοιτούσε τη δουλειά πάνω απ' όλα. Ναι, την κοιτούσε. Την κοιτούσε πάρα πολύ. Είμαι τυχερή που δούλεψα μαζί της. Με τη Σαμπουτζάκη. Η Σαμπουτζάκη ήταν απρόσωπη. Εντάξει, δεν είχε πολλά με εμάς. Εμείς βγαίναμε το βράδυ, αυτή δεν έβγαινε μαζί μας. Α, ήταν πιο. Ναι, ήταν εντάξει. Κλειστός χαρακτήρας. Κλειστός χαρακτήρας, ναι. Με άλλες συνεργασίες σου. Με τον Πέτρο Φυσούν είχα δουλέψει. Εμπειρία. Πολύ καλός, πολύ καλός. Πολύ καλός. Και σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός βέβαια. Με την Νίκη Τριανταφυλλίδη. Σε ένα παιδικό που είχαμε κάνει. Πώς ήτανε, έχει διαφορά το παιδικό με ενήλικες. Ναι, το παιδικό είναι πιο δύσκολο. Είναι ένα δύσκολο είδος το παιδικό. Γιατί, μου το έχουν ξαναπεί αυτό. Γιατί τα παιδιά είναι παιδιά, δεν είναι ο μεγάλος και τα παιδιά πρέπει να τα. Για να τα κρατήσεις τα παιδιά, πρέπει να δώσεις πολλά πράγματα την ώρα πάνω στη δουλειά. Για να κρατήσεις τα παιδιά. Και τα παιδιά είναι. Ζωηρά. Ζωηρά. Δεν είναι ζωηρά. Πώς θα τα κρατήσουμε τα παιδιά, αν δεν έχουμε κάτι να δώσουμε πολύ δυνατό. Σωστά. Σωστά. Και έχω δει και όχι μόνο, και με τον Πιπίλα. Ναι, στο θέατρο Αλκμίνη 18-19 είχαμε δουλέψει. Να δείξουμε και φωτογραφικό. Ναι, και ο Κωνσταντίνου, η Φιλίνη, ο Φωτίδης. Με τη Φιλίνη. Ναι, όλοι εκεί ήμασταν. Παίζαμε Γιώργος Καπετανάκος, Κατερίνα Πυρηνή. Κόρη μου. Και η κόρη σου. Ναι, είναι η Κατερίνα Πυρηνή, είναι εκεί. Θα τις δούμε τις φωτογραφίες κάποια Οπότε στιγμή. Οπότε πήρε από την οικογένεια η κόρη. Πήρε, είναι και χορεύτρια. Έχει τελειώσει την κρατική σχολή χορού. Ωραία. Και τώρα δουλεύει το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, ναι. Της Μαντά. Μπράβο. Εκεί δουλεύει στο Coronet. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα αυτή την περίοδο κάνεις κάτι. Αυτή την περίοδο κάνω πρόβες για τη ζωή του Καΐρη. Δεν το ξέρουν το Καΐρη πολύ. Πες μας ήτανε, δύο λόγια, να το μάθουμε. Ήταν από την Άνδρο ο Καΐρης. Ήταν φιλόσοφος, ιερέας. Τον θανατώσαν, πέθανε στη φυλακή σαν αιρετικός. Mm-hmm. Ήταν φίλος του Κοραή. Mm-hmm. Προσφώνησε τον Καποδίστρια. Πολέμησε το 1821. Τι λες. Έκανε πάρα πολλά πράγματα και ο κόσμος δεν το ξέρει. Και επειδή είναι τα 170 χρόνια που έχει πεθάνει, κάνουμε αυτή τη δουλειά φέτος. Φέτος τώρα κάνουμε πρόβες και ελπίζουμε να το πάμε στον Πολυχώρο Διέλευσης. Ναι. Και σκεφτόμαστε και 10 Μαΐου να το πάμε και στην Άνδρο, που κάνουν την Καΐρια γιορτή για τον Καΐρη. Οπότε θα είναι λίγο κοινωνική παράσταση. Και ιστορική. Και είναι ιστορική. Και ιστορικό. Ιστορικό και ωραία. Παπάς και αιρετικός, τον φυλακίσανε. Είναι η ζωή του πολύ σημαντική. Εδώ βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες. Αυτό είναι στο στούντιο Κυψέλης που τελειώσαμε πριν δύο εβδομάδες. Με το έργο. Μάτι στο χρόνο της Σωτηροπούλου, σε σκηνοθεσία Νίκος Ξηθάλης. Και ποιος είναι ο ρόλος σου. Συνήθως σε τι ρόλο σε επιλέγουνε. Α, δεν παίζω σε όλα, δεν έχω. Έχω κάνει και τραγωδία. Και τραγωδία. Και τραγωδία έχω κάνει στο σπίτι του ηθοποιού και στις Βάκχες έχω παίξει και στο Ιφηγένεια Ναυλίδη, Κλειδεμνήστρα. Εδώ είναι με το Φίλι. Ναι. Είχε έρθει και μας έχει. Με το Σπύρο μας. Με το Σπύρο που με τίμησε στην πρεμιέρα και ήρθε και την κυρία Ιωαννίδου. Ναι. Θα τη δούμε κι αυτή. Ωραία. Και τελειώσαμε από εκεί. Και τώρα κάνουμε τις πρόβες για τον Καΐρη. Ωραία. Να, η κυρία Ιωαννίδου. Από όλους τους ρόλους που έχεις κάνει. Ποιον αγάπησα. Ναι, ποιον αγάπησες περισσότερο. Όλους. Όλους, Πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι. Όταν κάνεις ένα ρόλο, είναι εύκολο να τον υποδηθείς. Όχι. Στην αρχή δεν είναι εύκολο, γιατί μέχρι να τον βρεις, να σε βοηθήσει, ο σκηνοθέτης παίζει. Για μένα πολύ σημαντικό ρόλο. Για μένα ο σκηνοθέτης. Να σε βοηθήσει για να βρεις το ρόλο. Έχεις πετύχει καλούς σκηνοθέτες μέχρι στιγμής, σε όλη την πορεία της ζωής σου. Ναι, καλούς. Καλούς. Και τώρα που η Κορνηλίου αυτή είναι πολύ καλή. Είναι ηθοποιός, τελείωσε το εθνικό, θεατρολόγος. Αυτή είναι πολύ καλή. Ωραία, μια χαρούλα. Μόλις κάνουμε τον Καΐρη, θα ξαναμιλήσουμε για τον Καΐρη. Εννοείται, εννοείται. Θέλω να μου πεις αν σου έχει τύχει όλα αυτά τα χρόνια κάποιο ευτράπελο πάνω στη σκηνή, εκεί που δεν το περίμενες. Όχι, μία φορά έπαθα σε Ντόνι. Στον Ντάριο Φω που έπαιζα, ένα μονόλογο. Ναι. Όλο εκκλησία, σπίτι και οικογένεια. Και εκεί έπαθα ένα σεντόνι.
Και πραγματικά αυτό ήταν φοβερό. Και όταν είναι μονόλογος, όταν εννοείς έτσι σε τόνι, ξεχνάμε τα πάντα. Α, να ξαφνικά δεν ξέρεις, δεν θυμάσαι, δεν ξέρεις τίποτα. Και είναι δύσκολο στο μονόλογο να το πάθεις αυτό, δεν μπορεί κάποιος να σε βοηθήσει. Ενώ αν όταν έχεις δίπλα σου κάποιον, θα σου πετάξει μια ατάκα, θα το πάει παρακάτω. Ναι. Αυτό, ναι, αυτό, όχι τίποτα άλλο. Δεν... Και ούτε είχα προβλήματα. Δεν είχα προβλήματα με συναδέρφους, όχι. Από κανένα θαυμαστή. Όχι. Όχι, ιδιαίτερα δεν. Δεν έχει τίποτα. Όχι, ιδιαίτερα. Με συνεργασίες σου πάντα έχεις καλές σχέσεις. Υπήρχε κάτι το οποίο σου είχε ταράξει ποτέ? Όχι, όχι, όχι. Είχα πολύ καλές σχέσεις. Ήμουν τυχερή σε αυτό. Πάρα πολύ και καλό. Πολύ καλό παρασκήνιο. Δηλαδή πίσω από το θέατρο που. Πολύ καλό, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία. Εμείς ευχόμαστε να τελειώσετε γρήγορα τις πρόβες, εννοείται. Για να ξεκινήσουμε. Να παρακολουθήσουμε. Βεβαίως. Την παράσταση. Βεβαίως. Γιατί δεν είναι ότι μόνο βλέπουμε κωμωδίες ή οτιδήποτε άλλο. Μας αρέσει και η ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο. Όταν κάποιος που θα δει το έργο θα το καταλάβει και θα πει: δεν τον ξέραμε. Και τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος που ήταν από μια οικογένεια πλούσια. Πολλά, πολλά. Θα τα πούμε εν καιρό αυτά. Ωραία. Θέλετε να πείτε κάτι στον κόσμο πριν συνεχίσουμε? Να έχουμε υγεία, θέλω να πω στον κόσμο. Έτσι. Υγεία σε όλο τον κόσμο, τίποτα άλλο. Έτσι. Να έχετε την υγεία σας. Και πάμε να συνεχίσουμε. Have you ever wandered further into your wildest dreams? Where you're flying higher to what you desire? Where you can stay in love with your heart and we'll meet one more time and we will be together. Where you can fall in love. Κύβος Θέσπια Winery, Λεωφόρος Αθηνών 75 Αθήνα. Μοναδικές επιλογές για δώρα από εκλεκτές ετικέτες κρασιών από τον ελληνικό και ξένο αμπελώνα. Παλαιωμένα αποστάγματα, υνοπνευματώδη ποτά και λικέρ που θα προσφέρουν χαρά και απόλαυση στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κύβος Θέσπια Winery, από το 1998, ευγενικά και φροντισμένα. Ζωντανέψτε τις εικόνες των αναμνήσεών σας. Δώστε μια vintage αισθητική και δημιουργήστε μια μοναδική ατμόσφαιρα με τα χρώματα κυμολίας All Times. Από την Κοσμοχρώμη. Ένα και το επιτελείο με προϊόντα από τα καταστήματά του ΑΒ Shop & Go, τα οποία είναι και 5. Στο Χαϊδάρι Ιθάκης 5, στο δάσος Χαϊδαρίου Ηρών Πολυτεχνείου 40, στην Αργυρούπολη Θύρας 63, στο Χαλάνδρι Σοκράτου 42 και στα Κουνέλια Χαϊδάρι Κύπρο 35. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπως βλέπετε τηλεθεατές, πίσω μου έχω μία κούκλα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε prestige fashion που θα μας παρουσιάσει η Αλεξάνδρα Ανδρέου. Καλησπέρα, Άρια. Μία κούκλα ωραία. Είσαι και εσύ σήμερα δίπλα στην άλλη κούκλα που έχουμε φέρει. Έτσι ακριβώς, και μας γέμισε στο στούντιό μας με ρούχα και υπέροχα ρούχα. Υπέροχα ρούχα, πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε και τα χειμερινά, έχουμε και την καινούρια σεζόνια το καλοκαίρι και τώρα για την άνοιξη. Είναι prestige fashion, είναι μία μικρή και όμορφη και την αγαπάω πάρα πολύ, την Αλεξάνδρα, την Ελευθεριάδη, και την άλλη μικρή όμορφη που την αγαπάω επίσης, είναι η Άννα Ρουμελιώτη, δύο πάρα πολύ εξαιρετικές και διάστριες που έχουν ξεκινήσει, είναι νέα παιδιά, νέες ιδέες από ό,τι βλέπουμε, και επίσης
θα έχουμε συνέχεια. Είναι πρώτη φορά που έχουν παρουσιάσει τα ρούχα τους στην δική μας εκπομπή. Οπότε, χαρά μας. Και επίσης θα δείτε στη συνέχεια όλα αυτά τα ρούχα που θα βλέπετε εδώ, τα υπέροχα. Έχουμε επιλέξει κάποια κομμάτια ακόμα χειμερινά, γιατί επικρατεί ακόμα τις κρύες μέρες που βλέπουμε. Συνεχίζει λίγο ακόμα, ο χειμώνας δεν θέλει να αποχωρήσει, έτσι, παρόλο που είμαστε Μάρτι ήδη. Και θα σας δείξω λιγάκι εδώ, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε... Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα σετάκι παντελόνι. Ωραία. Παντελόνι και κουστούμι. Σακάκι, κουστούμι, σακάκι και επίσης και παλτό από πάνω. Ωραία. Λοιπόν, και ακόμα έχει και με το φορεματάκι του. Πολύ ωραία. Όλα αυτά θα τα βρείτε σε online, σε e-shop, Prestige Fashion.store. Λοιπόν, επίσης έχουμε επιλέξει και το μπορντό ακόμα, μπορντό κόκκινο. Πολύ ωραίος η κάτω. Έτσι, τώρα που σιγά σιγά θα πλησιάζουμε και το Πάσχα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σετάκι. Με γόβα, ό,τι πρέπει. Με γόβα, ό,τι πρέπει, και είναι και κομψό, είναι και λίγο σεξι και είναι και σοβαρό. Δηλαδή, τα έχει... Σικάτο. Είναι πάρα πολύ σικάτο. Εδώ τα ρούχα είναι της μικρής Άννα Ρουμελιώτη. Επίσης, εδώ έχουμε άλλο ένα κομμάτι πάρα πολύ fashion, διαφορετικό, έτσι πάρα πολύ σύγχρονο θα έλεγα. Φαντάζομαι με μποτίνι, καλτσόν μέσα. Έτσι, για νεανικά, νεανικές ιδέες. Λοιπόν, τα κορίτσια μας έχουν ξεκινήσει από 2013 με μία μικρή επιχείρηση και έχουν συνεχίζει μέχρι και σήμερα με τη βιοτεχνία τους και ακόμα μας εκπλήζει με τόσα όμορφα, ωραία. Ακόμα ένα πολύ ωραίο σύνολο είναι και αυτό που φοράω. Μπορεί να φορεθεί και χειμώνα και ακόμα την άνοιξη. Είναι για βραδινές εμφανίσεις. Πολύ ωραία. Φέτος θέλω να σου πω ότι της μόδας είναι πάρα πολύ το γυαλιστερό, τα γκλίντερ, ναι, διαφανές. Και τα χρώματα είναι λίγο πιο έντονα και πιο απαλά. Οπότε μπορούμε να... Στη συνέχεια θα δούμε τις άλλες επιλογές που έχουμε κάνει. Ωραία. Και τα καλοκαιρινά. Ωραία. Οπότε, Αλεξάνδρα, πάμε να περάσουμε στην πασαρέλα που μας έχετε ετοιμάσει με κάποια ρούχα, ναι, και συνεχίζουμε μετά τα καλοκαιρινά ή ανοιξιάτικα καλοκαιρινά. Και ξεκινάμε με την Ζαρίνα, με ένα πάρα πολύ ωραίο ακόμα χειμωνιάτικο. Ωραία. Πάλι. Και σε λίγο θα δούμε και στη συνέχεια και τα καλοκαιρινά. Ωραία. Ευχαριστώ. Οπότε η Ζαρίνα φοράει ένα συνολάκι που είναι ανοιχτό μπροστά, όπως βλέπετε, και επίσης είναι και αυτή την εποχή και μπορεί άνετα να φορεθεί και το χειμώνα, γιατί είναι αυτό το γυαλιστερό που δείχνει λίγο γκλάμους και για βραδινή εμφάνιση.
Κάτε εμείς εδώ ευχαριστώ. Η Αλεξάνδρα μας, πάρα πολύ υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα υπέροχα πολύ. Υπέροχα όλα τα ρούχα. Όντως, Άρια μου, όλα τα ρούχα των κοριτσιών είναι τόσο πολύ όμορφα και τα χειμερινά που έχουμε δει και τα ανοιξιάτικα και στη συνέχεια θα δούμε και τα καλοκαιρινά, εύχομαι, τα κορίτσια που θα κάνουν και το μπαζάρ. Να τα πούμε όλα. 1η και 2η Απριλίου. Ωραία. Επίσης είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα έχουν χρόνο τα κορίτσια και οι γυναίκες να μπορούν να δουν με την άνεσή τους και να παραγγείλουν. Οπότε και όλα αυτά τα ρούχα, όπως τα είδαμε, τα κορίτσια θα κάνουν 1η και 2η Απριλίου, θα κάνουν και μπαζάρ και επίσης και 7 με 8, ωραία, δύο φορές, δύο Σαββατοκύριακα, που τα κορίτσια και οι κυρίες θα έχουν το χρόνο τους να δούνε με την ησυχία τους στο prestigefashion.store. Σωστά. Ένα σωρό επιλογές από ρούχα που θα καλύψει όλες τις ανάγκες των τηλεθεατριών. Όπως βλέπετε και όλα τα χρώματα και απαλά και πιο ένδυνα και όλα τα γούστα επίσης. Και από εδώ δεν έχουμε πει και για τη σειρά την, εκτός από αυτά που είχατε δει που έχουμε παρουσιάσει, έχουμε ακόμα βέβαια κάποια επιλεγμένα κομμάτια όπως είναι και αυτή η κάπα που εγώ τη λατρεύω. Κοιτάξτε. Κοίταξε πόσο, τι ωραίες ιδέες έχουν τα κορίτσια μας, έτσι. Και ωραίο χρώμα. Μη πω. Και ωραίο χρώμα. Ωραία. Και βγαίνει και σε λευκό επίσης με το μαύρο γύρω. Πολύ ωραία. Καλά. Πολλά. Λοιπόν, και με τα φτερά θα ήθελα να δείξω κάτι, επειδή είναι της μόντας φέτος τα φτερά. Είναι πολύ πούπουλο. Πουπουλάκι και ένα απλό t-shirt και όμως βλέπετε τη διαφορά και τη λεπτομέρεια που έχει. Επίσης και σε μαύρο. Ωραία. Λοιπόν, ένα αγαπημένο μου χρώμα και σετάκι που το λατρεύω είναι και αυτό εδώ το καλοκαιρινό που είναι αερίνο. Έτσι. Να το δείξω λίγο πιο καλά. Γενικό. Ένα γενικό πλάνο, αν μπορούμε. Ωραία. Ναι, είναι τέλειο. Κοιτάξτε το πόσο... Αεράτο είναι. Αεράτο είναι και τόσο απαλό και ωραίο και είναι της μόδας επειδή φέτος έχουμε τη διαφάνεια. Σωστά. Λοιπόν, επίσης, έχουμε εδώ για όλα τα γούστα και πιο απλά και πιο... Έχω και μία φούστα εδώ πέρα με το κόμβο που... Μισό λεπτάκι, που είναι επίσης της μόδας, η φουστίτσα, εδώ πέρα, ανοίγει έτσι. Λοιπόν, θα ήταν ωραίο φορεμένο, αλλά θα μπορούν οι κυρίες και οι δεσποινίδες να το καταλάβουν και έτσι. Και έτσι εδώ είναι πάρα πολύ κόμψο, αέρινο, καλοκαιρινό και για την ημέρα. Ωραίο, πολύ ένα ωραίο κομμάτι. Επίσης, έχουμε... Τα κορίτσια μας έχουν τόσο ωραίες ιδέες. Έχω εδώ πέρα... Επίσης, φέτος, έχουμε και τα κροσάκια. Πολύ. Είναι ωραίο της μόδας, τα κροσάκια. Και τα υαλιστερά, βλέπετε. Ότι το ύφασμα είναι υαλιστερό. Και πολύ σηκάτο, όντως. Λοιπόν, και έχουμε και το μαύρο σετάκι, το πολύ ωραίο, που έχει την ωραία λεπτομέρεια εδώ, η ζωνούλα αυτή. Ωραία. Με το υλικάκι που έχει ντατελίτσα πίσω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι που μπορεί να φορεθεί μόνο το υλικάκι, χωρίς τίποτα από μέσα, εννοείται. Λοιπόν, επίσης, επειδή όπως τα είπαμε είναι φέτος τα υαλιστερά, της μόδας, ένα αγαπημένο που το λατρεύω είναι και αυτό εδώ. Το μπουστάκι. Άμα μπορώ να έχω ένα γενικό πλάνο, ναι. Το μπουστάκι και το φόρε, το... Η φουστίτσα έχει ένα άνοιγμα, αν θα το βρω. Και είναι και αέρινη. Είναι αέρινη. Μπορώ να πω, έτσι.
και έχει ένα ανοίγμα. Βέβαια, φορεμένο αυτό είναι τέλειο. Και να είσαι και λίγο μαυρισμένη με αυτό το χρώμα και σε ξαντιά, είναι τέλειο. Yeah. Επίσης, έχουμε και λίγο πιο βεραμά πρασινάκι. Πάλι σε αλυστερό, σε άλλο στυλάκι τελείως. Ναι, άλλο ύφος. Λοιπόν, ναι. Αυτό βέβαια... Είναι σαν παντελόνα. Είναι παντελόνα και αυτό έρχεται έτσι σε χ. Mm. Και θα κάνουμε κόμπο πίσω. Λοιπόν... Και αυτό είναι τέλειο επίσης. Και κάνει όλες τις σιλουέτες, από πιο λεπτή μέχρι μία πιο εύσομη κυρία, δεσποινίδα, έτσι. Πολύ είναι ωραία. Πάρα πολύ ωραίο, την λεπτομέρεια εδώ που έχει, με την δαντελίτσα, σαν μπόχο. Και εδώ τα κροσάκια του, που είναι της μόδας επίσης. Και έχουμε ακόμα, να που έλεγα και το λευκούλι, το ξαναδείχνω το κίτρινο. Είναι το αγαπημένο σου, μου φαίνεται. Το αγαπημένο μου, ναι. Το αγαπημένο μου είναι το κίτρινο. Αλλά και το λευκό, παιδιά. Αυτό με τι μπορείς να το φορέσεις, έτσι. Αυτό μπορείς να το βάλεις πάνω από ένα μπουστάκι με μία φουστίτσα, με ένα παντελόνι. Όπως δηλαδή, όπως έδειξα πριν, σε παντελόνα, έτσι. Και ένα μπουστάκι πάρα πολύ κοντό, σαν σουτιέν δηλαδή το μπουστάκι, να είναι πάρα πολύ κοντό από μέσα. Μπορεί να φορεθεί και με τζινάκι και τέτοια. Τώρα μου βγαίνουν ιδέες. Και έτσι. Μπορώ να σου πω ότι εγώ θα το φορούσα και στη θάλασσα, έτσι να είμαι μια κομψότατη κυρία, πάνω από το μαγιό. Το μαγιό. Πολύ ωραίο, όντως, έτσι πραγματικά. Και με ένα παπούτσι της θάλασσας. Ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε αυτά. Και έχουμε ακόμα στη συνέχεια άλλα δύο πουκαμισάκια που σας έχω ετοιμάσει, διαφανές. Με μία φούστα ή ένα παντελόνι είναι ναι, πολύ ωραία. Ναι, αυτές είναι απλά ιδέες. Κάθε δεσποινίδα ή κυρία να το συνδυάζει με κάτι έτσι πιο... Ένα πουκάμισο από πάνω τόσο ωραίο, μία μπλούζα, διαφανές. Ακόμα και με ένα τζιν πάνε αυτά. Και βέβαια, της μόδας τώρα έχουμε ξανά εδώ τα φιωγκάκια. Ναι. Αυτά για σήμερα, αγαπημένη μου Άρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας για την ευχαριστώ. Παρουσίαση. Πάρα και πολλές πάλι... ωραίες ιδέες. Ναι, και το τελευταίο που δεν το έχω δείξει, συγγνώμη. Ένα δεν τελευταίο. Ένα τελευταίο που είναι επίσης ωραίο. Δαντελίτσα. Έτσι για πιο σηκάτη, μια κοπέλα λίγο... Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Όλα αυτά, όπως τα είπαμε, θα τα βρούμε στο prestigefashion.store. Λοιπόν, στο e-shop. Έτσι. Και όποια κυρία θέλει, θα μπορούσε να... Το μπαζάρ θα γίνει Κονιάρη 33 στο Λυκαβητό. Ωραία. Οπότε αυτές τις μέρες που έχουμε πει, 1η και 2η Απριλίου, mm-hmm. και έχουμε και 8 με 9 Απριλίου επίσης. Σας περιμένουμε, κυρίες μας. Αυτά από μένα, Άρια, και πάλι ευχαριστώ πολύ. Ήτανε πάρα πολύ ωραία τα ρούχα των κοριτσιών. Και από μένα, γεια σας και να έχουμε μια ωραία άνοιξη. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα μου, και πάμε να περάσουμε τηλεθεατές. Τι, Χρύσα Ζησίμου, γιατί έχει να μας πει κάτι που μας ενδιαφέρει. Είμαστε εδώ με τη Χρύσα Ζησίμου, που σε έχουμε πάλι κοντά μας, γιατί δεν κάνουμε χωρίς εσένα πλέον. Καλησπέρα, Άρια, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταδώσουμε στον κόσμο της γνώσης, έτσι κάποιες πληροφορίες για καινούργιες θεραπείες. Έτσι, έτσι. Και... να πούμε στον κόσμο ξανά, γιατί μπορεί να έχουμε και καινούριους τηλεθεατές. Mm-hmm. Έχουμε εδώ πέρα κοντά μας μία επαγγελματία δερματολόγο με δύο ιατρία. Mm-hmm, πολύ σωστά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τα οπίστια, γιατί σιγά σιγά θα περάσει γρήγορα η άνοιξη, μην νομίζετε. Θα έρθει το καλοκαίρι, οπότε από τώρα έχουμε πάει και όχι μόνο σε γυμναστήρια, κοιτάζουμε και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Αλλά για πιο άμεσα αποτελέσματα. Mm-hmm. Ακριβώς, Άρια, όπως πριν κάποια χρόνια η αυξητική του στήθους ήταν πολύ δημοφιλής,
Τώρα έτσι μέσα από το Instagram βλέπουμε ότι έχει αλλάξει τάση, ότι είναι πολύ στη μόδα το Botox Augmentation, όπως λέγεται. Πολύ δημοφιλές, ιδιαίτερα στην Αμερική, με τις Kardashian, όπως πολύ γνωστά, τις πολύ γνωστές. Οπότε είναι μία μόδα που πλέον όλα τα νέα κορίτσια και όχι μόνο... Και αγόρια. Θέλουν να ακολουθήσουν. Και γι' αυτό εμείς οι δερματολόγοι και οι πλαστικοί είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Γιατί πολλές φορές αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να μην το έχουμε με τη γυμναστική. Και για άμεσο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Και υπάρχουν κοπέλες που δεν είναι πρικισμένες από τη φύση τους να έχουν καμπύλες. Όχι. Ή γυναίκες που λόγω ηλικίας έχουν μια χαλάρωση πτώση. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε εμείς οι γιατροί να βοηθήσουμε να ανεβάσουμε την αυτοπεποίθησή τους με καινούργιες τεχνικές, καινούργια υλικά. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα και πολύ άμεσα και χωρίς χειρουργείο. Ισχύει. Εμένα ένας φίλος μου που δεν είχε έντονα οπίστια, πήγε και ουσιαστικά και έκανε έτσι αυτή τη γρήγορη αλλαγή που το κάνετε εσείς οι ειδικοί και κατευθείαν τον είδα, αυτό που είπες, η αυτοποίθηση στα ύψη, πλέον είχε αυτές τις καμπύλες και όντως ισχύει αυτό ότι ακολουθούν τη νέα μόδα Kardashian. Ακριβώς. Να πούμε, Άρη, ότι γίνεται χωρίς χειρουργείο, με εφαρμογή τοπικής αναισθησίας. Είναι τρεις οι τεχνικές που μπορούμε να κάνουμε την αύξηση των γλυτών. Το ένθεμα σιλικόνης, όπου είναι πλέον των πλαστικών χειρουργών. Είναι η λιπομεταφορά, όπου μεταφέρουμε λίπος από την περιοχή της κοιλιάς ή από την περιοχή των μυρών στην περιοχή των γλουτών. Και είναι και τα ενθέματα του υαλουρονικού οξέως. Με αυτό ασχολούμαι εγώ κυρίως. Γίνεται με εφαρμογή τοπικής αναισθησίας, χωρίς καθόλου ανεπιθύμητες ενέργειες και χωρίς να χρειάζεται η ασθενής ή ο ασθενής να μείνει στο σπίτι καθόλου, χωρίς να χρειάζεται να δεσμευτεί από τις δραστηριότητες του καθόλου. Επιστρέφει αμέσως στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, όταν θέλουμε κάτι άμεσο και να μην Ακριβώς. είναι τόσο... Χωρίς επιπλοκές, χωρίς μελανιές, μόνο με εφαρμογή τοπικής αναισθησίας και μόλις σε περίπου 30 λεπτά. Μόνο. Μόνο. 30 λεπτά, Με ειδική κάνουλα εγχύουμε τα ενθέματα του υαλουρονικού οξέως στο υποδόριο, στο βαθύ υποδόριο. Θέλω να σου πω ότι το αποτέλεσμα είναι εντελώς φυσικό, γιατί πολλοί ασθενείς μας ρωτάνε «Δεν θέλω να το καταλάβει το αγόρι μου, ο σύντροφός μου». Να μην φαίνεται κάτι ψεύτικο. Οπότε το αποτέλεσμα είναι εντελώς φυσικό. Παίρνει τη θέση του γλουτού μέσα στους επόμενους 1 με 3 μήνες και η διάρκεια του είναι περίπου 2 χρόνια. Τι λες τώρα! Έχει και μεγάλη διάρκεια. Έχει και μεγάλη διάρκεια. Και υπάρχουν και υδρογέλες, τα οποία διαρκούν περίπου 8 χρόνια. Υπάρχει ένα υλικό, το Lost Line, το οποίο γίνεται πάλι με εφαρμογή τοπικής αναισθησίας, χωρίς να απαιτείται χειρουργείο, με διάρκεια περίπου 8 χρόνια. Θέλω να πω στους ασθενείς μας ότι για να μην αγχώνονται, σε περίπτωση που δεν τους αρέσει κάτι, θέλουμε να πούμε την πληροφορία στους ασθενείς ότι υπάρχει αντίδοτο, ότι διαλύονται. Α, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ώστε να ξαγχωθούν, γιατί πολλές γυναίκες σου λένε ότι αν βάλω και δεν μου αρέσει η γιατρέ μου και αν θέλω μετά να το διαλύσω, Τι κάνω. Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί μπορούμε να το κάνουμε Ακριβώς. και να το κάνουμε. Αλλά επειδή όταν μπαίνουμε στην διαδικασία να κάνουμε κάτι, εγώ πιστεύω ότι στα κατάλληλα χέρια μας αρέσει και το ποτέ. Το γιατρό, εσύ που έχεις δεχτεί τόσα άτομα. Είναι πολύ must θεραπεία, έχω να σου πω. Αρέσει πάρα πολύ στα κορίτσια και κυρίως όταν βλέπουν το αποτέλεσμα, έρχονται και ξανάρχονται, γιατί είναι πραγματικά άμεσο το αποτέλεσμα, χωρίς καθόλου ανεπιθύμητες ενέργειες και με πολύ φυσικό τρόπο. Και γυρνάνε κατευθείαν στη δουλειά τους. Ακριβώς. Δεν έχουν τίποτα επιπλοκές κλπ. Ακριβώς και ανεβάζουμε την αυτοπεποίθηση. Έτσι ακριβώς. Ωραία, όχι, είναι μια ωραία πληροφορία που μας έδωσε σήμερα. Ξέρουμε ότι και έχουμε βέβαια και τα υπόλοιπα έτσι, νήματα, μπότοξ, όλα αυτά. Έτσι. Τα χυλάκια μας, την αποτρίχωση που είναι και η εποχή τώρα έτσι. Να ετοιμαστούμε και για το καλοκαίρι. Πρέπει να κάνουμε κάποιες συνεδρίες για να βγούμε στις παραλίες έτοιμες. Αυτό το λέω γιατί όποτε έρχομαι στο ιατρείο σου είσαι φούλα από διάφορα. Δόξα τω Θεώ, ναι. Έχουμε μεγάλη γκάμα και μεγάλη πληθώρα έτσι θεραπείων.
να προσφέρουμε στον κόσμο ό,τι πιο σύγχρονο, για να μπορεί μια γυναίκα να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα από πρόσωπο μέχρι σώμα. Ωραία. Να πούμε και πού είναι τα ιατρεία σου. Ναι. Είναι το Ζωγράφ. Πρώτο μου ιατρείο είναι στην Αθήνα, στην περιοχή Ζωγράφου, και το δεύτερο είναι στην περιοχή του Πειραιά, στον όμορφο Πειραιά, Γρηγορίου Λαμπράκη. Ωραία. Οπότε, ξέρετε που θα πάτε για να φτιάξετε τα καλύτερα. Εγώ εκεί φτιάχνουμε, βλέπετε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ, Άρια μου, είσαι μια κούκλα. Έχω αφαιθεί στα καλύτερα χέρια. Ευχαριστώ πολύ, έτσι είναι τιμή μου. Και εμένα είναι τιμή μου που σου έρχομαι και ό,τι χρειαζόμαστε το φτιάχνουμε. Με χαρά. Από εκεί και πέρα σας είπαμε και για τα οπίστια. Όσοι θέλετε αυτή τη μόδα που δεν έχετε αυτό που έχουμε εμείς, απευθύνεστε στους ειδικούς για γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Εγώ, Άρια μου, για όλα. Και εμείς, τηλεθεατές, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Έτσι. Τέλεια.